Daddy. Όσο πληροφορήθημεν τόσον ημείς, όσον και ο σύζυγός σας και γενικώς το άμεσον περιβάλλον σας, υποφέρετε από φρικοδός όζοντας πόρδους, τους οποίους απολύετε εντέχνος, ύστερα από απολαυστικά γεύματα, ιδίως εκείνα στα οποία αρέσκεστε περισσότερον. Η εταιρεία μας, εν τη προσπαθία της όπως εξυπηρετήσει, την πολυπληθή και πολυπαθή πελατεία της, ανέδεσε με διασήμους χημικούς μηχανικούς την μελέτη του φλέγοντος και πολυκρότου του ζητήματος, προς εξεύρεση θεραπείας τη αύτη, ώστε να μην συγκρούεται αύτη με τα σπεριπορδείς αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων, διδασκόντων το πέρδεστε ου κατεσχήνη, πάντων γαρπερδομένων, Δημοκρίτου, περιοζών των ανέμων, σελής 137. Καμήντε στον παγλαμαδάκι λίγο. Ούτε με την περιγυνής αντίληψη της θυμοσόφου λαϊκής παροιμίας, κόλος κλασμένος, γιατρός χεσμένος, λεξικών Ελευθερουδάκη και εγκυκλοπαίδια ιδίου, επιτραπεί το ημίν ελευθεριώτης της εκφράσεως. Επαλαιότερη μέθοδη εξουδετερώσεως των εκ του πόρδου δυσαρέστων εντυπώσεων, ή τη κατασίγαση του οίκου διαβηχώς και ενός ξερόβηχα, ή διασυγχρόνου τριξίματος της καρέκλας ή τριξίματος παπουτσιών, ώστε να επιτευχθεί όμοιος ήχος τροποντινά με τον αφιέμενο πόρδο, προς εξαπάτηση των παρόντων, απεδείχθησαν ατελεσφόρητοι, διότι σχεδόν πάντοτε επρόδειδεν οι οσμοί. Επίσης, η αγγλοσαξονική μέθοδος του αφελώς και ελευθέρως πέρδεστε, εκρίθη ασυμβίβαστος προς την παροιμιώδη λεπτότητα των μεσογειακών λαών, ενείς και οι Έλληνες. Έλα, Χριστάρα. Πάμε. Έλα. Πάμε. Επίσης, η μουσουλμανική μέθοδος του ελευθέρως και σκοπίμως πέρδεστε δια της υποκόφου αφέσεως του πόρδου, κοινώς κούφι, απεδείχθησαν απάδουσε προς ανθρώπους φιλοδοξούντας να έχουν το θάρρος της γνώμης των. Κατόπιν μακρών και εμπεριστατωμένων μελετών, ευρισκόμεθα στην ευχάριστον θέση να σας γνωρίσουμε ότι είμεθα κάτοχοι της συσκευής Κλανιόλα. Η της ευχερός προσαρμοζομένη στον αφεδρόνα έχει την ιδιότητα να καθιστά αθορύβους και τους πλέον ανεδείς εις έντασιν πόρδους, το σπουδαιότερον δε να μετατρέπει κατά βούληση την φρικόδη οσμήν του πόρδου εις άρωμα ίου, γιασεμιού, γαριφάλου, ρόδου
κλπ. Ή εις μουσικήν κλασικήν, ελαφράν ή δημοτικήν, κατ' εκλογήν του περδομένου. Μια μαγεμένη ανατριχύλα. Αυτό ήθελε το κάθαρμα. Μου κυριεύει το κορμί. Θα ρεις πως βγάζω ανθούς και φύλλα κι απλών ορίζες με στη γη. Τι ούτω τρόπος. Δια της συσκευής μας κλανιόλα επιτυγχάνεται τα εξής. Πρώτον, απαλλάσσεστε από ένα φρικόδες ελάττωμα. Δεύτερον, έχετε ραδιόφωνο δωρεάν χωρίς να πληρώνετε συνδρομάσεις στο Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, το οποίο έχετε εν ταυτό κλασμένον. Τρίτον, είστε πάντοτε αρωματισμένος χωρίς να εξοδεύετε ούτε μία δραχμή. Τέταρτον, αποφεύγετε πλήστας όσες παρεξηγήσεις της ακέραιου αφέσεως του πόρτου ή τις θεωρείτε γενικώς ως εκδήλωσης περιφρονήσεως. Η συσκευή κλανιόλα κατασκευάζεται εις τρία μεγέθη εις τρόπον ώστε να εφαρμόζεται εις παντός είδους αφεδρώνα κατά μέγεθος. Πωλείται δε αντιδραχμών 200 άνευ μουσικού μεταλλάκτου ώστις επιβαρύνει τη διαδραχμών 50 επιπλέον. Διακοσμικάς κυρίες, ως εμείς, διαθετόμεν ειδικών μεταλλάκτην μετατροπής του πόρδου εις ευχάριστον κοζερί διαποστράτους δε αξιωματικούς χορηγούμενοι με έκπτωση 30% μεταλλάκτην μετατροπής του πόρδου εις θούρια, εμβατήρια ή στρατιωτικά παραγγέλματα. Δια κληρικούς και ιερομονάχους, διαδεδομενιδικά συσκευάς ενισχυμένας εξαιρετικής αντοχής, εφοδιασμένας με τελευταίο τύπου μεταλλάκτην μετατροπής του πόρδου εις άρωμα λιβανωτού ή κοδωνοκρουσίας κατά βούληση του περδομένου κληρικού και ιερομονάχου. Διαφεδρώνας εξαιρετικών διαστάσεων, δεχόμεθα παραγγελίας επί μέτρο. Βέβαια, οι όντες που προσφέρουμε σοβαράν υπηρεσία, διατελούμε με τα πάσης τιμής Aston Claston Company Limited, έδρα Αθήνη, οδός Αφεδρώνος, αριθμός 1.